Την έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής των Άνω Καμενικίων της πόλης των Σερών προκαλεί διαρροή νερού που σημειώνεται έξω από τα σπίτια τους επί της οδού Δελφών. Σε δύο σημεία οι σωλήνες ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ έχουν σπάσει με αποτέλεσμα νερά να φτάνουν αρκετά μέτρα παρακάτω. Την ίδια ώρα απάντηση στους κατοίκους ήρθε να δώσει μέσω της κάμερας του τηλεπιλογές ο διευθυντής της ΔΕΙΑΣ Νίκος Σαφαρίκας. Είναι σε γνώση μας, υπάρχει μία μικρή διαρροή την οποία την έχουμε εξετάσει με την τεχνική υπηρεσία και ειδικότερα με το τμήμα ίδρυυσης. Αύριο πρόκειται να βγάλουμε δελτίο τύπου προκειμένου να επέμβουμε την Παρασκευή και αυτό το κάνουμε για το λόγο ότι θα πρέπει να διακόψουμε το νερό σε μεταφορικό αγωγό. Άρα θα μείνει ένα μέρος της πόλης της εδώ πλευράς χωρίς νερό. Επειδή την Παρασκευή αρκετοί θα φύγουν λόγω του τριημέρου, επιλέξαμε την ημέρα εκείνη προκειμένου να τακτοποιηθεί χωρίς μεγαλύτερα προβλήματα για την ίδια την πόλη. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε πρόβλημα και πριν λίγους μήνες. Ναι, το είχαμε διορθώσει. Δυστυχώς για μας άρχισε να βγάζει εδώ και λίγες μέρες ξανά νερό, οπότε πρέπει να ξαναεπέμβουμε να το ολοκληρώσουμε για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και το είδαμε μέσα από τα συστήματά μας και βεβαίως κάτοικοι της περιοχής που ανεβοκατεβαίνουν μας το γνωστοποίησαν, πήγαμε, το είδαμε. Το είδε και ο εργοδηγός, το είδε και ο προϊστάμενος του τμήματος και επιλέξαμε την ημέρα της Παρασκευής, όπως σας είπα, που θα έχει το λιγότερο κόσμο και θα δημιουργήσουμε το λιγότερο δυνατό πρόβλημα στην πόλη. Παράλληλα, ο κύριος Σαφαρίκας τόνισε πως η διαρροή νερού είναι μικρή. Οι ποσότητες που χάνονται είναι μικρές, δεν είναι μεγάλες, γιατί δεν είναι μεγάλη η διαρροή. Απλώς φαίνεται όταν βγαίνει επάνω στο τσιμέντο και στην άσφαλτο, φαίνεται περισσότερο, αλλά είναι μικρές οι ποσότητες.